Ναι, το έχει δοθεί το όνομα Παύλο και είναι δυστυχώς νεκρός. Έχει βρεθεί το περασμένο Σαββατοκυριακό. Πού βρέθηκε νεκρός? Στην περιοχή της Επισκοπής Λεμεσού και δυστυχώς έχει προσκρούσει σε καλώδια μεταφοράς ενέργειας και δυστυχώς δεν είναι το πρώτο περιστατικό. Μιλάμε για γήπα. Είναι από αυτούς που παρακολουθείτε και ξέρετε να πάσα στιγμή που βρίσκονται. Ναι, είναι από αυτούς που έχουν έρθει από την Ισπανία και είναι το τρίτο περιστατικό που έχουμε μετά από άλλους δύο που έχουν πεθάνει από ηλεκτροπληξία σε παρόμοιες πυλώνες μεταφοράς ενέργειας. Συνεπώς, κύριε Κασίνη, τώρα το πρόβλημα είναι αυτοί οι πυλώνες και τα ηλεκτροφόρα καλώδια. Ναι, έχουν αναγνωριστεί ήδη κάποια και είμαστε σε συζήτηση με την Αρχή Ηλεκτρισμού για τη σήμανση κάποιων καλωδίων και την μόνωση κάποιων πυλώνων, οι οποίοι αποτελούν κίνδυνο όχι μόνο για τους γήπες, αλλά και για αιτούς που έχουν βρει και στο παρελθόν νεκρούς λόγω ηλεκτροπληξίας ή πρόσκρουσης. Έγινα, δηλαδή, έχετε βάλει σε κάποια ηλεκτροφόρα καλώδια αυτά στις σημάνσεις? Έχουν μπει στο παρελθόν και έχουν γίνει και κάποιες μονώσεις πυλώνων στην επαρχία Πάφου και στην επαρχία Λευκοσίας που έχουν εντοπιστεί μετά από σχετική έρευνα. Σε εκείνους τους πυλώνες, καλώδια, βλέπετε ότι δεν έχουμε τέτοια προβλήματα ή δεν το ξέρετε ακόμη? Πρέπει να περάσει αρκετός καιρός για να δούμε. Κάποια που είναι σε περιοχές προστατευόμενες είναι προτεραιότητας, αλλά κάποιες λόγω των κινήσεων των πουλιών με τους πομπούς μας έχουν δείξει ότι σε κάποιες περιοχές υπάρχουν ιδιαίτερα επικίνδυνοι πυλώνες και καλώδια, τα οποία αποτελούν μόνιμη απειλή για κάποια μεγάλα σπαρτικά. Και έχετε, δηλαδή, μέσω του GPS εντοπίσατε αυτόν τον γήπα, τον Παύλο, και πήγατε και τον εντοπίσατε το περασμένο Σάββατο? Δυστυχώς ναι, και η νεκροψία και η ακτινογραφία έχουν αποδείξει ότι είναι από πρόσκρουση σε καλώδιον που είναι η αιτία θανάτου αυτού του πουλιού. Μάλιστα. Άλλες χώρες τι κάνουν? Άλλες χώρες κάνουν υπογειοποίηση καλωδίων, κάνουν σήμανση καλωδίων, κάνουν αυτό που σας είπα για τη μόνωση επικίνδυνων πυλώνων. Προσπαθούν να μειώσουν τα καλώδια που περνούν από προστατευόμενες περιοχές όσο είναι δυνατόν. Κυρίως με υπογειοποίηση που είναι και πιο ακριβή αλλά είναι και η πιο σωστή λύση. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι αλλά υπάρχει μεγάλη συνεργασία σε άλλες χώρες από τις αρχές μεταφοράς και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τις αρμόδιες υπηρεσίες για αυτό το πολύ επικίνδυνο και σοβαρό θέμα. Μάλιστα, να δούμε τι άλλο θα κάνει και η ΑΕΚ. Σε συνεννόηση κάνετε κάποιες κινήσεις, να δούμε το αποτέλεσμα στην πορεία. Ελπίζουμε σύντομα να έχουμε αποτέλεσμα, διότι είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και θέλουμε να λυθεί άμεσα αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ, κύριε Κασίνη.